Εμένα δεν θα μου το φέρει κανένα το κοριτσάκι μου πίσω. 16 χρονών κοριτσάκι δεν πρόλαβε να ζήσει ούτε την παιδική του ηλικία. Το καταλάβατε. Η Οδύνη ανίποτη. Ο πατέρας της 16χρονης Μαργαρίτας δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε το παιδί του μέσα σε λίγες ώρες. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ήταν χάλια το παιδί. Ορίστε τα χάπια που της δώσανε. Για τη φαρυγγίτιδα. Ορίστε τα χάπια. Τα βλέπετε. Ορίστε. Και αποδίδει το θάνατο της κόρης του σε ιατρικό λάθος. Δεν πήγαινε στον ασθενείο το παιδί γιατί της είπαν ότι είχε φαρυγγίτιδα. Συγκλονισμένοι είναι καθηγητές και συμμαθητές του άτυχου κοριτσιού. Με ένα τρυφερό γράμμα αποχαιρέτησαν τη φίλη τους οι συμμαθητές της Μαργαρίτας. Η Μαργαρίτα ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Αυτό θα θέλει και από εμάς. Στο σημερινό διαδικτυακό μάθημα υπήρξε και υποστήριξη από ψυχολόγους. Οι περισσότεροι μαθητές έχουν ακόμα την εντύπωση ότι μόλις επιστρέψουν στο σχολείο θα δουν και πάλι τη φίλη τους, τη Μαργαρίτα, να κάθεται στο θρανίο της. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ίδια τη Μαργαρίτα. Με όλα της τα καλά. Με όλα τα χαρακτηριστικά που είχε. Την ίδια τη Μαργαρίτα. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες προειδοποιούν για τη μεταδοτικότητα της βρετανικής μετάλλαξης στα παιδιά. Το τελευταίο καιρό παίρνουμε πολλές αναφορές για σειροές κρουσμάτων στα σχολεία, σε εκπαιδευτικές μονάδες. Και φαίνεται υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι η μετάλλαξη του ιού, η βρετανική μετάλλαξη που είναι στην Ελλάδα, ενδεχομένως να μολύνει τα παιδιά ευκολότερα από τους προηγούμενους ιούς. Μπορούν να μεταδώσουν την νόσο. Μπορούν να κολλήσουν σε συνθήκες που ο ιός βρίσκεται στην κοινότητα. Βεβαίως και μπορούν. Μπορούν να το μεταδώσουν στην οικογένειά τους ή να το κολλήσουν από την οικογένειά τους. Φυσικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε γυμνάσιο της Θήβας βρέθηκε θετική στον κορονοϊό 15χρονη μαθήτρια.